Good afternoon. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που μου πείθαν αυτήν την υπέροχη πρόσκληση. Τώρα θα σας μεταφέρω τη δική μας εμπειρία. Μας ζητήθηκε να δούμε τις αποκαλούμενες καλές πρακτικές στην Ευρώπη. Όταν κοιτάτε τις καλές πρακτικές, πρέπει να δούμε και τις αποτυχίες. Επίσης, μου ζητήθηκε να αναλύσω λίγο ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των αυτοδιοικήσεων της Δημαρχίας της Αθήνας, για παράδειγμα, των αρχών και των πολιτικών. Φυσικά, όταν κοιτάτε αυτό το πεδίο, πρέπει να δείτε και ποιος θα είναι ο ρόλος των εθνικών αρχών. Σε εθνικό επίπεδο, φυσικά. Συνεπώς, θα προσπαθήσω συνοπτικά να σας αναλύσω όλα αυτά τα πεδία. Ακόμη και αν πιστεύω πως οτιδήποτε είναι σημαντικό, το έχουν πει οι προηγούμενες δύο ομιλήτριες. Επιτρέψτε μου να πω κάποια λόγια για μένα. Είμαι γιατρός, ψυχίατρος και ειδικός επί των εξαρτήσεων. Εργάζομαι εδώ και 30 χρόνια στον τομέα των θεραπείων των εξαρτώμενων από τα ναρκωτικά. Εργαστώ σε κέντρα θεραπείας και το 2004 ήμουν γενικός γραμματέας της Επιτροπής της Κυβέρνησης επί αυτών των θεμάτων. Είμαι για 4 έτη, υπήρξα γενικός γραμματέας της πολιτικής ναρκωτικών της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ήταν ένας συναρπαστικός ρόλος για εμένα, συναρπαστικά χρόνια, διότι για πρώτη φορά εγκαινιάσαμε κατανοητές εθνικές πολιτικές επί των ναρκωτικών και για πρώτη φορά, κάτι που ήταν ακόμη πιο εξωθαύμαστο, ήταν πως προσπαθούσαμε να υιοθετήσουμε αυτές τις πολιτικές και να διαβούμε τον Ρουβίκονα και να πάμε λίγο πιο πέρα από την παραδοσιακή προσέγγιση ότι η πολιτική απλώς συμπληρώνουν χαρτιά. Το 1998 εξελέγει δήμαρχος της Πράγας και έγινε δήμαρχος της Πράγας, διετέλεσε επί 2 θητείες για 8 χρόνια και ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για εμένα να δω πώς η εθνική πολιτική θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε τοπικό επίπεδο, σε δημοτικό επίπεδο, όχι μόνο σε μεγάλες πόλεις όπως η Πράγα, αλλά και σε μικρές δημαρχίες και σε περιφέρειες. Το 2010 εξελέγει μέλος του Τσεχικού Κοινοβουλίου και μιλάω επίσης, θα μιλήσω μάλλον εκ μέρους και της Global Commission επί των ναρκωτικών, της Επιτροπής επί των ναρκωτικών. Εάν ρωτήσουμε ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις πολιτικές ναρκωτικών ανά την Ευρώπη, είναι εξαιρετικά σαφές ότι υπάρχουν πολλές διαφορές από χώρα σε χώρα. Εάν προβούμε σε συγκρίσεις, θα δούμε ότι εναπόκειται στα εθνικά κράτη να καταρτήσουν πολιτικές, δηλαδή στις κυβερνήσεις, στην κοινοβουλία κτλ. Ωστόσο, μπορούμε να συγκρίνουμε τα διαφορετικά δεδομένα. Βλέπουμε λοιπόν πολλές διαφορές στις ευρωπαϊκές χώρες, στο σχεδιασμό της πολιτικής, στο πόσο κατανοητές είναι οι πολιτικές και στο πόσο πολύπλοκες είναι οι πολιτικές, στις διαφορές επί της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αυτών και λογικά επίσης στα κόστη. Διότι οι κοινωνίες, οι χώρες, τα έθνη καταβάλουν κάποια ποσά για τα ναρκωτικά, κοινωνικός αντίκτυπος, κοινωνικό κόστος, οικονομικό κόστος κτλ. Επίσης βλέπουμε μεγάλες διαφορές στα πλέον εκτήματα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη υποθεί, σύμφωνα με το διαφορετικό επίπεδο, υπάρχουν διαφορετικές χώρες που μπορούν να υιοθετήσουν αποτελεσματικά μέτρα δημόσιας υγείας για να μειώσουν τη βλάβη που προέρχεται από τα ναρκωτικά. Όμως, ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις? Πολύ συνοπτικά, βλέπουμε σε πολλές χώρες στην Ευρώπη την πτώση της χρήσης της ηρωίνης. Αυτό είναι καλό. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε εκτεταμένο boom, εκτεταμένη άνθηση της μαύρης αγοράς. Βλέπουμε επίσης την αύξηση των συνθετικών ναρκωτικών
συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των νέων ναρκωτικών, αλλά και των νεοποιηγούχων ναρκωτικών σε πολλές χώρες. Επίσης, βρισκόμαστε σε μια εποχή επανάστασης του διαδικτύου. Κάτι που σημαίνει ότι κοινοβούλια, χώρες κτλ. Πρέπει να αντιμετωπίσουν νέες τάσεις. Αν υπάρχει ένα νέο ναρκωτικό, ένα νέο σχεδιασμός, αυτό μπορεί να κατασκευαστεί και να πωληθεί πολύ εύκολα. Εάν υπάρχει μια απαγόρευση λοιπόν από ένα κράτος ένα συγκεκριμένο ναρκωτικό, την επόμενη στιγμή κατασκευάζεται ένα καινούριο μέσω των νέων τεχνολογιών. Συνεπώς, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που φυλακίζονται όχι μόνο για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, αλλά καθίστανται έγκλειστοι επειδή έχουν μια εμπειρία με τα ναρκωτικά, έχουν μια μίση στα ναρκωτικά. Και επειδή κατηγορούνται για μετάδοση νοσημάτων AIDS και για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την δημόσια υγεία. Σε πολλές χώρες, στην Τσεχία και σε άλλες, στην Ουγγαρία και τα λοιπά, είδαμε την αύξηση ουσιών όπως η μεθαμφεταμίνη. Εάν δούμε τις τρέχουσες τάσεις και την παροχή ουσιών, όπως υπόθηκε από τις προηγούμενες ομιλήτριες, βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θα μπω όμως σε λεπτομέρειες, γιατί οι προηγούμενες ομιλήτρες ήταν πολύ αναλυτικές. Το συμπέρασμα είναι εξαιρετικά σαφές, ωστόσο. Δεν υπάρχει καμία συνέπεια που να σχετίζεται με την κατάσταση πριν από 30 χρόνια στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως η ΗΠΑ, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει καμία συνέπεια στη μείωση της τροφοδοσίας. Αυτά τα δεδομένα είναι επίσημα δεδομένα από την αντίστοιχη υπηρεσία των ΗΠΑ επί των ναρκωτικών από το 2010. Είδαμε λοιπόν 400% αύξηση των παράνομων οπιοειδών τα τελευταία 30 χρόνια, 75% πτώση της τιμής ηρωίνης στη μαύρη αγορά, 900% αύξηση στην καθαρότητα της ηρωίνης. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών έχει αυξηθεί κατά 600%. Εάν συγκρίνετε αυτά τα νούμερα, το συμπέρασμα είναι εξαιρετικά σαφές. Καμία συνέπεια στη μείωση της προμήθειας. Και εδώ δεν ξέρω αν είναι τόσο επιτυχής ο πόλεμος των ναρκωτικών. Εάν με ρωτήσετε ποια είναι τα προβλήματα, τα τρέχοντα προβλήματα, είναι τα εξής. 16 εκατομμύρια χρήστες, 3 εκατομμύρια εξ αυτών υποφέρουν από AIDS. Εξαιτίας οικονομικής κρίσης, σε πολλές χώρες στην Ευρώπη βλέπουμε έλλειψη χρηματοδότησης προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, όπως για παράδειγμα η παροχή βελόνων ή σιρίγκων. Επίσης, υπάρχει η δραματική εικόνα στο μυαλό που μας έδειξε η Μέρη πριν από λίγο, όπου από τη μία πλευρά υπήρχε η Ρωσία και η Ταϊλάνδη. Θυμάστε το γράφημα. Είναι δηλαδή οι χώρες οι οποίες δεν υιοθετούν στην πραγματικότητα κανένα ενιαίο αποτελεσματικό πλαίσιο, καμία πρακτική που θα μειώσει τη βλάβη κατά τη χρήση ναρκωτικών. Αυτό σημαίνει πως αυτές οι χώρες, αλλά όχι μόνο αυτές, υπάρχουν άλλες στην Κεντρική Ασία και στην Ανατολική Ευρώπη, στις συμπεριλαμβανομένες της Ουκρανίας, είναι οι περιοχές και οι χώρες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Εάν λοιπόν επιθυμούμε να κάνουμε το οτιδήποτε σε σχέση με την πρόληψη του AIDS και την διασπορά του στους χρήστες, πρέπει σαφώς να παρέμβουμε και να δράσουμε αποτελεσματικά και σε αυτές τις περιοχές. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο Μετβέντεφ, μίλησε για 15.000 θανάτους εξαιτίας των ναρκωτικών, εξαιτίας υπερβολικών χρήσεων ναρκωτικών. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, δεν συμφωνείτε? Ένα άλλο πρόβλημα είναι το AIDS και η τρέχουσα οικονομική κρίση. Σχετικά με την χαμηλή πρόσβαση σε νέσιμο υλικό έχω ήδη μιλήσει. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες υπάρχει χαμηλή προσβασιμότητα σε υποκατάστατα. Υπάρχουν λίστες
για τη λήψη μεθαδόνης ή βουπρεμορφίνης. Επίσης, υπάρχουν αντιοικές θεραπείες και είναι σαφές πως αν τοποθετείς ένα τέτοιο πρόγραμμα, αντιμετωπίζετε μια άλλη κατάσταση. Υπάρχει μια αυξημένη πιθανότητα επιπλέον διασποράς του AIDS, αλλά μπορεί να βελτιωθεί και η υγεία του ατόμου. Επίσης, υπάρχουν κάποια μεγαλύτερα ζητήματα όπως ο δείκτης ανεργίας που αυξάνει, βλέπουμε χαμηλότερα εισοδήματα κατά κεφαλή, βλέπουμε προβλήματα διανοητικού χαρακτήρα στην Ευρώπη, βλέπουμε την αύξηση του αριθμού αυτοκτονιών σε πολλές χώρες, επίσης την αύξηση των θανάτων που οφείλονται στο αλκοόλ. Συνεπώς, κατανοούμε πως βιώνουμε μια πολύπλοκη στιγμή για την περιοχή μας. Ερχόμενοι στη γενικότερη και πιο εν το βάθη εικόνα των αποτελεσματικών στρατηγικών των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκές χώρες, θα πούμε τα εξής. Από αριστερά, στο γράφημα, στην εικόνα της μέρης, είδατε χώρες όπως η Ελβετία, η Γερμανία, η Ολλανδία. Ενώ κοιτάζοντας εδώ κάποιες άλλες χώρες, από αριστερά μπορείτε να δείτε τη χαμηλή εμφάνιση προβλημάτων στη χρήση ναρκωτικών και δεξιά το ακριβώς αντίθετο. Βλέπετε πώς είναι η κατανομή ανά την Ευρώπη. Τώρα, αν κοιτάξετε την υπερβολική δοσολογία, βλέπετε εδώ τις εκτιμήσεις που σημαίνει τα αρχικά των χωρών. Υπερβολικές δόσεις, λοιπόν. Εδώ βλέπετε χώρες που εφαρμόζουν και υιοθετούν στρατηγικές μείωσης της βλάβης. Συνεπώς, υπάρχει πρόληψη και μείωση των θανάτων των νέων και όχι μόνο αυτών. Το Λουξεμβούργο και η Δανία, ακόμη και η Πορτογαλία, που έχουν υιοθετήσει πολύ καλές πολιτικές αλλαγών την τελευταία δεκαετία, βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα, βλέπουν ότι αυτό αποδίδει και βρίσκονται στα δεξιά του γραφήματος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πως οι πολιτικές δεν είναι ακόμα όσο αποτελεσματικές θα μπορούσαν να είναι. Τώρα, η δυναμική άνοδος του AIDS φαίνεται εδώ. Βλέπετε εδώ τα ποσοστά του AIDS στη μία πλευρά μεταξύ των χρηστών. Από την άλλη πλευρά βλέπετε Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Γαλλία, χώρες με υψηλά ποσοστά οροθετικών μεταξύ των χρηστών. Πρόκειται για μια αναλογία μεταξύ των χωρών. Συνεπώς, ποιο είναι το μάθημα που αντλούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα. Η Άννη το ανέφερε αυτό. Υπάρχει μια μετριοπαθής αισιοδοξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από τα πρώιμα σώματα, τους πρώιμους οργανισμούς που αναγνώρισαν αυτό το δικαίωμα. Η Ευρώπη είναι ένας επικεφαλής τώρα στην προώθηση της μείωσης της βλάβης και στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο υπέρμαχος της εκτενέστερης προσοχής που πρέπει να δοθεί στα προγράμματα μείωσης της βλάβης σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο υγείας. Θα πρέπει να βασίζουμε τις πολιτικές ναρκωτικών σε επιστημονικά δεδομένα, σε απτά δεδομένα. Τι μας δίνουν αυτά τα απτά δεδομένα? Είναι σαφές πως τα προγράμματα μείωσης βλάβης και όχι μόνο οι ανταλλαγές συρίγγων, αλλά μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν μεγαλύτερα προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν και το προσωπικό που δουλεύει εκτός των δομών
όλους τους κατοίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο και που δεν έχουν σε επαφή με τις υγειονομικές υπηρεσίες να βοηθήσουν όλο τον πληθυσμό. Συνεπώς μπορεί να μειωθεί το H στους χρήστες. Επίσης μπορεί να μειωθεί η πατρίδα C, η πατρίδα Γ στους χρήστες. Μπορεί να μειωθεί ο κρυμμένος προπληθυσμός που κάνει χρήση. Μπορεί να μειωθεί η θνησιμότητα μεταξύ των χρηστών. Επίσης, να μειωθούν όχι μόνο οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, αλλά ο συνολικός οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος. Συνεπώς, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα θέμα που αφορά την δημόσια ασφάλεια. Ποιες είναι οι αποτυχίες? Και πάλι είναι σαφές και έχει υποθεί εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πολιτική βασισμένη στις συλλήψεις. Δεν μπορούμε να έχουμε μια επιτυχημένη πολιτική μόνο σε μια χώρα. Διότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο συνολική εικόνα, θα πρέπει να έχουμε μια πιο πραγματιστική προσέγγιση από υψηλά ιστάμενους. Ακούσαμε πριν για τη Λατινική Αμερική. Αυτό το παράδειγμα είναι επιτυχημένο. Οι προσπάθειες εκρίζωσης της αγοράς των ναρκωτικών έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα στην υγεία και την κοινωνία. Και αυτό φαίνεται σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι σαφές ότι η θεραπεία των ναρκωτικών μπορεί να μειώσει το έγκλημα και επίσης είναι σαφές ότι η μείωση της βλάβης πραγματικά μειώνει όχι μόνο τα προβλήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, αλλά εξοικονομεί πόρους και επηρεάζει θετικά τη δημόσια ασφάλεια. Κάτι που είναι εξαιρετικά ελκυστικό για αυτούς που χαράσουν πολιτική. Ποια είναι τώρα οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις? Υπάρχει φυσικά έλλειμμα πόρων λόγω της κρίσης. Ανέφερα ήδη την εποχή του δικτύου στα συνθετικά ναρκωτικά. Η Ευρώπη τώρα δεν έχει μια πραγματική ηγεσία και δεν υπάρχει μια πραγματική παραδειγματική αλλαγή, ένα παράδειγμα στην αλλαγή αυτή. Ένα άλλο σημείο είναι συμβάσεις του ΟΗΕ. Πέρσι εορτάσαμε τα 50 έτη υιοθέτησης της ενιαίας συνθήκης επί των ναρκωτικών. Φυσικά υπάρχει μια αδύρυτη ανάγκη αναθεώρηση αυτής της σύμβασης και θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος και χώρος στο να ενσωματωθούν τα τρέχοντα δεδομένα, τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες που βιώνουμε τώρα. Υπάρχει μια πολύ σημαντική ανάγκη για βελτιωμένο συντονισμό και εξάσκηση των πολιτικών επιναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται επίσης μια ευρύτερη ικανότητα δωρητών, έτσι ώστε να φτάσουμε στην επιτυχία του προγράμματος. Δεν υπάρχει κανένα σύνορο μεταξύ Τσεχοσλοβακίας και Ουκρανίας, για παράδειγμα, στη διάδοση του AIDS, μεταξύ Τσεχίας και Πολωνίας, μεταξύ Ελλάδος και όλων των όμορων χωρών. Ακόμη και αν είστε τυχεροί, γιατί έχετε γύρω σας τη θάλασσα. Αλλά και πάλι, δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής. Συνεπώς, η Ευρώπη χρειάζεται μια καινούργια πολιτική επί των ναρκωτικών. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Είναι σαφές ότι ο πόλεμος επί των ναρκωτικών έχει αποτύχει και υπάρχει μια ανάγκη για μια αλλαγή παραδείγματος. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για ευρύτερη εφαρμογή αυτών των πολιτικών στη δημόσια υγεία και στις υπηρεσίες μείωσης της βλάβης, τόσο διεθνώς και ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο στις περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Ίσως αυτή είναι η περίπτωση της Ελλάδος πρόσφατα, διότι αν κοιτάξουμε τους αριθμούς στη χώρα σας των οροθετικών μεταξύ των χρηστών ναρκωτικών, θα δείτε μεταξύ 2007 και 2010 έχουν αναφερθεί νέες υποθέσεις. 15 νέες μολύσεις κατ' έτος. Το 2011 είδαμε 256 νέες ασθένειες. Και το 2012, όχι επίσημα φυσικά, αλλά για τους πρώτους 8 μήνες,
είδαμε 314 νέες ασθένειες. Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια πανδημία, αλλά βρισκόμαστε σε έναν κίνδυνο. Επίσης, από ποινικοποίηση της κατανάλωσης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών. Αυτό είναι το θέμα μας. Ναι, βεβαίως, διότι έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι υπάρχει μια μελέτη και στην Τσεχία ότι η ποινικοποίηση των χρηστών φέρνει στοιχεία για μεγαλύτερη βλάβη και μεγαλύτερα κόστη. Η αποποινικοποίηση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Εδώ βλέπετε μία εικόνα που μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπετε ένα ανθρώπινο χέρι, το δεξί χέρι, ενός κυρίου που έχει οικοδομήσει έναν από τους πιο όμορφους τιβετιανούς ναούς, τη Μουστάνγκ. Η Μουστάνγκ είναι μία από τις τελευταίες περιοχές στην Εφήλιο όπου βλέπετε κάποια μέρη της τιβετιανής κουλτούρας, προστατευμένα. Όπως ξέρουμε, η πραγματική τιβετιανή κουλτούρα δεν υπάρχει πια, δυστυχώς. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στη Μουστάνγκ, από εκεί είναι τραγμένη αυτή η φωτογραφία. Αυτή η ιδιοφυΐα, τον 11ο αιώνα, έκανε τις τοιχογραφίες στους ναούς και στο τέλος, το χέρι αυτό του κόπηκε και μετά δεν μπορούσε πια να συνεχίσει τις κατασκευές. Τι εννοώ με αυτό, γιατί σας αναφέρω αυτό το παράδειγμα. Πρέπει να έχουμε την αλλαγή παραδείγματος, την αλλαγή προτύπου και στην αλλαγή αυτή υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως, και θα υπάρχουν προβλήματα. Στην Τσεχία κάτι τέτοιο ήταν προφανές. Όταν άλλαξε ο τσεχικός νόμος το 1998, μας πήρε βέβαια 4 έτη, με την ιδιότητά μου που σας προανέφερα, υπερασπιζόμενος μια ισορροπία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των πολιτικών για απελευθερωμένα κέντρα χρήσης ναρκωτικών. Μετά από όλη αυτή τη διαβούλευση λοιπόν, εν τέλει, υπήρχε μια αντιπαλότητα με το Συντηρητικό Κόμμα του Τσεχικού Κοινοβουλίου και εκδιώχθηκα από την κυβέρνηση το 1995. Βλέπουμε ότι η ζωή έκανε κύκλους. Όταν μου ζητήθηκε λοιπόν από τον Πρωθυπουργό να αναλάβω το ίδιο πόστο ξανά μετά πολλά χρόνια, ξανά λοιπόν εξελέγει υπεύθυνος επί της πολιτικής ναρκωτικών για δεύτερη χρονιά μετά την εκδίωξή μου, ξαναπήρα την ίδια πορεία. Συνεπώς, για εμένα ήταν ένα πολύ μικρό κόστος σε σχέση με τον άνθρωπο που έχασε το χέρι τον 11ο αιώνα. Ευσεβής πόθη. Ένα μεγάλο πρόβλημα και στην εποχή μας. Ακόμη και τώρα έχουμε πολλά στοιχεία του τι πραγματικά έχει αποτέλεσμα και τι δεν έχει. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα από το Πακιστάν. Ο Πακιστανός οδηγός αυτού του φορτηγού είχε ένα ευσεβή πόθο. Πίστευε ότι το φορτηγό του θα μπορούσε να περάσει μέσα από αυτό το βράχο. Προσευχόταν να περάσει, αλλά κόλλησε το φορτηγό κάτω από το βράχο. Δεν μπορούσε ούτε να κάνει μπρος, ούτε να κάνει πίσω. Συνεπώς, αυτή η συμπεριφορά είναι επικρατούσα και στερεοτυπική και είναι ένα από τα όρια με τα οποία θέλουμε να αντιμέτωπη στην προσπάθειά μας να αλλάξουμε την ευρωπαϊκή πολιτική των ναρκωτικών. Εδώ βλέπετε μια άλλη πανέμορφη εικόνα από τα 8.000 μέτρα. Βλέπετε ένα βουνό πάλι στο Πακιστάν, στην επαρχία Καράκουλα. Μπορείτε να δείτε μόνο 4 ή 5 κορυφές. Μπορείτε όμως να φανταστείτε τι κρύβεται κάτω από τα σύννεφα.
εκατοντάδες, χιλιάδες βουνά, χιλιάδες όροι. Κάποιοι εξ αυτών δεν έχουν ούτε καν ονομασία ακόμα. Συνεπώς, όποτε ενεργούμε και προσπαθούμε να αλλάξουμε κάτι, συγκεκριμένα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πάλι αγγίζουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Ενώ η καρδιά του ζητήματος κρύβεται κάπου από τα σύννεφα, όπως εδώ. Εδώ βλέπετε μία περιπτωσιολογική μελέτη που έλαβε χώρα στοιχεία. Ήταν η πολιτική απελευθέρωσης στα τέλη του 1990. Μετά τον συντηρητισμό που επικράτησε στην Τσεχία και η χώρα μου άλλαξε πορεία. Το 1998 λοιπόν ένα νέο νομοσχέδιο υιοθετήθηκε από το Τσεχικό Κοινοβούλιο και οι χρήστες ναρκωτικών ποινικοποιήθηκαν. Τότε αποφασίσαμε να καταρτήσουμε μια ανάλυση κόστους ωφελίας μετρώντας επιστημονικά το τι θα γίνει μετά την αλλαγή του νόμου. Η μελέτη ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη. 5 μελέτες και 20 υπομελέτες, πολλές διαφορετικές αξιολογήσεις όσον αφορά το κοινωνικό και το οικονομικό κόστος. Κοιτάξαμε επίσης ποιοτικά δεδομένα για να δούμε εάν οι υπηρεσίες φροντίδας είναι λιγότερο προσβάσιμες ή περισσότερο προσβάσιμες στους χρήστες ναρκωτικών από ό,τι πριν. Επίσης, είδαμε το πραγματικό κόστος της εφαρμογής του νέου νόμου που ποινικοποιούσε την παράνομη χρήση ναρκωτικών. Ήμασταν μια μεγάλη ομάδα. Επί μια τριετία εργαστήκαμε από κοινού, κάναμε πραγματικά καλή δουλειά και υπήρχε η εποπτεία από το Florida State, το Πανεπιστήμιο Florida State της πολιτείας της Φλόριντας. Υπήρχε μια διεθνής εμπειρία για μια τόσο πολύπλοκη προσέγγιση. Ορίσαμε μια κύρια υπόθεση. Εάν ο νόμος άλλαζε και εάν η κυβέρνηση άρχιζε να ποινικοποιεί τους χρήστες ναρκωτικών, οι αριθμοί θα έλεγαν το εξής, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας αντίκτυπος στην διαθεσιμότητα των παράνομων ναρκωτικών. Και αυτός ο αριθμός θα μειωνόταν. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος η διαθεσιμότητα θα πρέπει να μειωθεί. Η δεύτερη υπόθεση ήταν πως επίσης η χρήση των παράνομων ναρκωτικών θα μειωθεί. Διότι δεν θα υπήρχε κανένα νόημα να αλλάζαμε τον νόμο και να μην έχουμε μια τέτοια προσδοκία. Δηλαδή ότι θα επηρεαστεί ο πληθυσμός των χρηστών. Αυτή ήταν η δεύτερη υπόθεση που κάναμε. Επιπροσθέτως, κάναμε μια τρίτη υπόθεση. Τα περιστατικά παράνομης χρήσης ναρκωτικών θα μειώνονται. Επίσης, τέταρτη υπόθεση, ότι οι αρνητικοί δείκτες υγείας δεν θα αυξάνονταν. Θα υπήρχε μία ήπια αύξηση, αν όχι μείωση. Πέμπτον, το κοινωνικό κόστος για τα ναρκωτικά δεν θα αυξάνονταν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Τι έγινε όμως στην πραγματικότητα? Όλες οι υποθέσεις απερίφθησαν μετά από δελυγμίας. Δεν υπήρχε ούτε ένας θετικός αντίκτυπος από την αλλαγή του νόμου μετά από 3 έτη. Τα επιπλέον κόστη με βάση αποδείξεις έπαιρναν χρήματα από το δημόσιο προϋπολογισμό. Συνεπώς, μηδαμινή αποτελεσματικότητα. Χρειάστηκε να περάσουν ακόμη 10 χρόνια να αλλάξουμε ξανά τον νόμο. 10 χρόνια άοκνης πολιτικής εργασίας στο κοινοβούλιο, σε επίπεδο κυβέρνησης, και μπορέσαμε τελικά να αντιστρέψουμε τον νόμο έτσι ώστε η Τσεχία τώρα να μην ποινικοποιεί τη χρήση ναρκωτικών. Προσπαθήσαμε να κάνουμε συστάσεις και μέσω
συμβάσεων εγκαινιάσαμε μέρη όπου θα υπήρχε ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό επίπεδο. Συνεπώς, ζητούμε από άλλους φορείς να συνυπογράψουν αυτή τη σύμβαση. Οι συστάσεις μας είναι αυτές που βλέπετε εδώ. Θέλω εγώ να είμαι συνοπτικός, αλλά αυτό που είναι σαφές, το μήνυμα που αντλείται, είναι πως μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε την τσεχική εμπειρία και σε άλλες χώρες. Όμως δεν είναι πανάκια, διότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να δούμε τα καλά παραδείγματα και να τα προσαρμόσουμε στην κάθε χώρα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Οι χρήστες ναρκωτικών έχουν και αυτοί δικαιώματα. Η δημόσια υγεία και η δημόσια ασφάλεια δεν είναι δύο αντικρουόμενες πλευρές. Αλλά πρέπει να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση μέσω συνεργειών. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα και σε αυτά βασίζουμε οποιαδήποτε απόφαση. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και εποπτεία συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας ροής πληροφοριών μεταξύ φορέων, έτσι ώστε να υπάρξει ένα επιτυχές έργο. Επίσης, είπα πως θα ήθελα να αναφερθώ στο δικό μας έργο της Παγκόσμιας Επιτροπής, του Global Commission, και θα είμαι εξαιρετικά περιεκτικός. Έχουμε προέδρους από Λονδία, από Ολλανία, Πολωνία, με συγχωρείτε, Ελβετία, Κολομβία, Μεξικό, Βραζιλία, Χιλή, υψηλούς αξιωματούχους, Χαβιέ Σολάνα, για παράδειγμα, από τον ΟΗΕ, πολλούς συγγραφείς, πολλούς διανοούμενους, που όλοι μαζί έχουμε συστήσει μία ομάδα διαμόρφωσης πολιτικής που έχει την ευκαιρία να επηρεάζει έστω και λίγο τις δράσεις και τις σκέψεις σε μερικά κομμάτια του κόσμου. Όμως δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να δεχτούμε τον σκοπό που κρύβονται πίσω από ευσεβείς πόθους, από χαράκτες πολιτικής σε εθνικό, τοπικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΗΕ. Ο κύριος ρόλος είναι να ανοίξουμε το διάλογο στην επιστήμη, να ανοίξουμε το διάλογο που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Και σαφώς αναμένουμε ότι αυτό ίσως εν τέλει να μας οδηγήσει σε μία προσέγγιση που θα είναι πιο κοντά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και θα είναι πιο επιφελής για το κοινωνικό κόστος. Επίσης, πιστεύουμε και έχουμε την πεποίθηση πως στο τέλος υπάρχει μια ευκαιρία να υιοθετήσουμε μια αλλαγή της παγκόσμιας πολιτικής επί των ναρκωτικών. Τι κάνουμε εμείς στο δικό μας φορέα? Η τελευταία έκθεση προέρχεται από τον Ιούνιο του 2012. Εδώ βλέπετε κάποιες προτάσεις ή κάποιες συνοπτικές ιδέες. Ο πόλεμος των ναρκωτικών και η ποινικοποίηση ευθέως προάγει τη διάδοση του AIDS. Και τώρα επιτέλους έχουμε αυτά τα επιστημονικά δεδομένα για να προστηρίξουμε την άποψη αυτή. Δεύτερον, οι καταστηλτικές πολιτικές ελέγχου ναρκωτικών είναι η κύρια αιτία που οδηγεί σε επιδημίες AIDS. Εάν πείτε αυτό σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική του νόμου, θα τον εκπλήξει, αλλά είναι αληθές και βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Τρίτον, αντικατάσταση της ποινικοποίησης της τιμωρίας των ανθρώπων που χρησιμοποιούν ναρκωτικά μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Τέταρτον, συγκεκριμένες πολιτικές υγείας. Για παράδειγμα, ανταλλαγή βελόνων, προγράμματα ασφαλέστερων εμβολιασμών με την εποπτεία ιατρών, προγράμματα έξω από τις δομές, συμπεριλαμβανομένου και του πληθυσμού των χρηστών. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την υγεία όλης της κοινωνίας. Πέμπτον,
ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να επενδύσουν στην προσβασιμότητα σε θεραπείες. Διότι όλοι γνωρίζουμε πώς υφιστάμε αυτή την οικονομική κρίση. Έκτον, όλοι οι φορείς θα πρέπει να γνωρίσουν την αποτυχία που έχουμε ως τώρα στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Θεωρώ πως υπάρχει το έγκλημα φυσικά τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στην κοινωνία, αλλά αυτό μπορεί προοδευτικά να εξαλειφθεί. Έβδομον, πρέπει να κοιτάξουμε συγκεκριμένους δείκτες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της πολιτικής και δεν μιλάμε μόνο για κατασχέσεις επί των χρηστών ναρκωτικών σε κάποια μέρη του κόσμου, όχι βέβαια. Μιλάμε για δείκτες όπως η υπερβολική δόση, η υπατήτιδα, AIDS, μειωμένη βία, αγορές κτλ. Η ανταπόκριση των υπερεθνικών φορέων όπως των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να αλλάξει εποφελία της υγείας της κοινωνίας. Συνεπώς υπάρχει η αδύνατη ανάγκη αλλαγής της σύμβασης του ΟΗΕ και ανάγκη αναθεώρησής της. Ένατον, ο πόλεμος έως τώρα έχει αποτύχει. Συνεπώς δράση πρέπει να αναλυφθεί με το χαρακτήρα του κατεπήγοντος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε πλέον μολύσεις και επιδημίες. Αυτό είναι αλήθεια και για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ίσως κάτι τέτοιο να είναι αληθές και για κάποιες δυτικές χώρες ή νότιες χώρες ή νοτιοανατολικές χώρες της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα για παράδειγμα. Οπότε, τι χρειαζόμαστε τώρα, τι χρειάζεστε εσείς, τι χρειαζόμαστε όλοι. Χρειαζόμαστε ένα καλό νομικό πλαίσιο αποποινικοποίησης της χρήσης ναρκωτικών, χρειαζόμαστε καλές υπηρεσίες που θα έχουν υιοθετηθεί σε καλό χρόνο και χώρο με αποτελεσματικά μέτρα προσβασιμότητας δηλαδή στους χρήστες. Χρειαζόμαστε πόρους, δεν χρειαζόμαστε υπερβολικούς πόρους. Δεν χρειαζόμαστε υπερβολικούς οικονομικούς πόρους, διότι θα αντλήσουμε από την εξοικονόμηση κόστους. Χρειαζόμαστε πολιτική θέληση και ενθουσιασμό. Ακόμη και αν τα έχουμε όλα αυτά όμως, και πάλι υπάρχουν κίνδυνοι που θα αναλυφθούν. Εδώ βλέπουμε το όρος Everest. Και βλέπουμε ότι η ανάβαση ελοχεύει κινδύνους, έτσι δεν είναι, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια ευκαιρία. Και πάλι πρέπει να πούμε ότι είμαστε πολύ καλοί στα λόγια, έτσι δεν είναι. Ελπίζουμε, βεβαίως, έχουμε υψηλές προσδοκίες, μεγάλες προσδοκίες. Αλλά κάποιες φορές είμαστε πολύ μακριά από την πραγματική εφαρμογή των πραγμάτων. Και αυτός είναι ένας ακόμη κίνδυνος που ελοχεύει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.